Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μόνο με τη μαζική προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και τόνωση της εξωστρέφειας θα κατορθώσει η Ελλάδα να υπουλώσει τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές πληγές που άφησε η κρίση, επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, Πλάτων Μονοκρούσος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr, διαπιστώνει ότι το ρίσκο χώρας, όπως αυτό αξιολογείται από την διεθνή επενδυτική κοινότητα, έχει υποχωρήσει αισθητά το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, τονίζει πως η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας δεν θα είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος. Κοντά στην εξαγορά της αλαντοβιομηχανίας Βίκη βρίσκεται ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης της Τσιπίτα, μετά και την απόκτηση της Νίκας. Οι συζητήσεις μεταξύ του κύριου Θεοδωρόπουλου και των ιδιοκτητών της αλαντοβιομηχανίας Βίκη, της οικογένειας Παπαγιάννη, είχαν ξεκινήσει στις αρχές του έτους, αλλά είχαν παγώσει. Ωστόσο, έχουν ξεκινήσει εκ νέου διαβουλεύσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να έχουν θετική κατάληξη. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα από μια μικρή οικογενειακή εταιρεία παραγωγής γαλακτομικών προϊόντων, επενδύει στην Ελλάδα και με την δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας του κερδίζει το στοίχημα της εξωστρέφειας. Το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης για την ανάπλαση του ελληνικού παρουσίασε χθες Δευτέρα στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η Lambda Development. Η αξιοποίηση του ελληνικού αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην επαναποθέτηση της Αθήνας ως ενός εκ των σημαντικών προορισμών παγκοσμίως, καθώς θα προσφέρει σημαντικό αριθμό νέων καταλυμάτων και αρχιτεκτονικών τοποσίμων, τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν 1 εκατομμύριο νέους τουρίστες, μειώνοντας την εποχικότητα και αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά τη μέση διάρκεια παραμονής και την δαπάνη των τουριστών στην Αθήνα. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνει 826,63 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,12%. Δοτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.